βεβαίως ότι σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες. Εντάξει, μην το παίρνετε και μετρητής. Ο ρασχηματισμός μάλλον θα γίνει σήμερα. Βάζουμε ένα 90%. Έτσι το έχουμε φιξάρει λίγο. Έχουμε αρχισυντάκτη. Αστέρι. Και βεβαίως η φωτογραφία των φωτογραφίων είναι νομίζω ήταν ο Μουρίνι, ο οποίος χθες τα έκανε δηλαδή χάλια. Είχα φάγει 3 γκολ η Manchester United. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά με την Έλενα Μπουζαλά. Και ο Τενές, ναι. Και ο Ισμαήλ. Βαλεριάν. Δημήτρης Μπαξεβανάκης μαζί μας, ο Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτη φορά συναντιόμαστε σε τηλεοπτικό θάλαμο. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Κύριε Υπουργέ, θέλω να μιλήσουμε σε αυτό το 15 λεπτό δηλαδή μιας ειδικής κουβέντας για ένα μόνο θέμα. Γι' αυτό που λέγεται επαγγελματική εκπαίδευση, επαγγελματική κατάργηση ή επαγγελματική παιδεία. Ποια λέξη να χρησιμοποιήσω? Αυτό που χρησιμοποιούμε στα κείμενά μας είναι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Αλλά όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η παιδεία είναι μια έννοια που καλύπτει το σύνολο της πολιτισμικής, εγώ θα έλεγα, συμπεριφοράς μας. Άρα ανταποκρίνεται πολύ καλύτερα σε αυτό που θέλουμε να εκφράσουμε. Από το 1978, νομίζω, η πολιτεία, το κράτος, έπιασε ότι χρειάζεται ανάγκη δημιουργίας των επαγγελματικών τεχνικών επαγγελματικών λυκείων. Τα TEL που λέγαμε τότε. Και βεβαίως είχαμε και πρημοδοτήσεις σε ό,τι αφορά στα ΚΑΤΕ εκείνη την εποχή και σε άλλες ανώτερες σχολές. Αλλά νομίζω ότι μπορεί σε κάποιες περιόδους να είχαμε μικρές ενδιαφέρουσες παρενθέσεις. Αλλά δεν έχει γίνει, δεν έχει μπει, μπορεί να κάνω λάθος, στη συνείδηση των οικογενειών και των μαθητών ότι είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία αυτή η τεχνική εκπαίδευση και η επαγγελματική εκπαίδευση. Μια πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά όπως είπατε, υποβαθμισμένη στη συνείδηση των ανθρώπων, της κοινωνίας. Μα ήταν υποβαθμισμένη στη συνείδηση του Υπουργείου. Γιατί να μείνει και στους ανθρώπους? Άρα λοιπόν θέσατε το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων. Ένας τομέας της εκπαίδευσης που σε πολλές χώρες της Ευρώπης έχει διάσταση σημαντική. Mm-hmm. Σε πολλές χώρες είναι περίπου ισότιμη σε αριθμό μαθητών με την γενική εκπαίδευση. Στην Ελλάδα δεν στηρίχθηκε ποτέ επί της ουσίας, για να είμαστε ειλικρινείς. Mm-hmm. Είναι ακριβή εκπαίδευση. Απαιτεί υποδομές, εξοπλισμό. Εργαστήρια, βέβαια. Άρα δεν ήταν ποτέ εξειδικευμένο προσωπικό καθηγητών. Επιμορφωμένο. Παιδαγωγικά καταρτισμένο. Απαιτεί δηλαδή κανείς να το επιλέξει ως προτεραιότητα. Επιτρέψτε μου να πω ότι για μας, για το Υπουργείο Παιδείας, σήμερα είναι προτεραιότητα η επαγγελματική εκπαίδευση και έχουν γίνει σοβαρότατα βήματα που αφορούν και τη λειτουργία του σχολείου, αλλά κυρίως το τι κάνουν τα παιδιά μας όταν τελειώνουν το επαγγελματικό λύκειο, γιατί αυτό εν πωλής είναι αυτό που μετράει. Mm-hmm. Ξέρετε, σήμερα έχουν εκδοθεί τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Από χθες. Πολλές χιλιάδες παιδιά. Ευχαριστημένα παιδιά. Ευχαριστημένα, άλλα λιγότερο ευχαριστημένα, άλλα δυσαρεστημένα. Όμως ποια είναι η αλήθεια? Ότι έχουμε πολλές χιλιάδες άνεργους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ σε πολλές ειδικότητες τεχνικών επαγγελμάτων δύσκολα βρίσκει κανείς αυτό που ζητά. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα προσπαθούμε να του δώσουμε μια υπόσταση, ένα κύρος, το κύρος που λείπει. Γιατί η επαγγελματική προοπτική σε πολλές περιπτώσεις είναι καλύτερη στα τεχνικά στελέχη, αλλά δεν υπάρχει αυτό το κοινωνικό κύρος που περικλεί ένα. Εγώ θυμόμουν δύο σχολεία έτσι, που έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στα προηγούμενα χρόνια στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση. Τη Σελετέ και τη Σιβητανίδιο. Mm-hmm. Είχαν και μια λογική πρότυπου κιόλας και είχαν μια κίνηση. Καταργήθηκαν αυτά στη λογική των προτύπων. Σήμερα που είμαστε όμως, δεν θέλω να κάνω την παρθεντολογία. Ποια είναι η πολιτική αντίληψη που έχετε για την τεχνική εκπαίδευση? Η αντίληψη που έχουμε είναι, ο στόχος μάλλον, ότι στη συνείδηση της κοινωνίας να πετύχουμε, όχι βεβαίως σε ένα-δυο μήνες, αλλά σε ένα βάθος χρόνου, η ελληνική οικογένεια να μπορεί να πει, α ναι, το ΕΠΑΛ είναι ένα καλό σχολείο. Αξίζει το παιδί μου, αν η κλίση του, η ιδιαιτερότητά του, η προτίμησή του είναι προς τα εκεί να το πάρει. Αυτό αφορά στους καλούς μαθητές ή στους κακούς μαθητές? Ή θα μπορούσα να είχα καλούς μαθητές, σε εισαγωγικά για μένα αυτά, αλλά και στην τεχνική εκπαίδευση, δηλαδή ένας να επιλέξει, λέω παράδειγμα, να μπει σε ένα, αν υπάρχει τμήμα υγείο κτηνοτροφικό, να πάει σε ένα τέτοιο κομμάτι, να κάνει τις δυνάμεις του, να έχει ένα πρώτο πτυχίο, να μπει στην αγροτική παραγωγή και ενδεχομένως να πάει και στην
Ανωτάτη γεωπονική αύριο, ίσως. Αυτός είναι ο στόχος. Δηλαδή, να αλλάξουμε το πλαίσιο που είναι σήμερα, που τι λέει, που αυτό που λέτε οι καλοί σε εισαγωγικά μαθητές θα πάνε στο γενικό λύκειο, οι λιγότερο καλοί θα πάνε στο επαγγελματικό, στο τεχνικό που λέγαμε. Αυτό θέλουμε να το αλλάξουμε. Ο μαθητής να επιλέξει ανάμεσα σε δύο ισότιμα σχολεία, σε δύο λύκεια που είναι εξίσου καλά. Που του δίνουν διαδικασίες καλύτερης πρόσβασης και μορφωτικές και επαγγελματικές. Και στη δουλειά, αλλά και στην τριτοβάθμια. Τι κάναμε λοιπόν γι' αυτό. Ασχοληθήκαμε και με τις δύο προοπτικές. Και για τα παιδιά που τελειώνοντας το λύκειο θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, θέλουν να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε ένα ΤΕΙ, σε ένα πανεπιστήμιο, γιατί όχι. Είπαμε το εξής απλό. Γιατί ένα παιδί που τελειώνει το τμήμα των τομέα ηλεκτρολόγων στο επαγγελματικό λύκειο να μην μπορεί να συνεχίσει στο Πολυτεχνείο, στο αντίστοιχο τμήμα. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό δεν υπήρχε. Του δίνετε μπόνους. Του δώσαμε το 5% των θέσεων στα πανεπιστήμια της χώρας να είναι παιδιά από τα επαγγελματικά λύκεια. Είναι μπόνους λοιπόν. Στα αποτελέσματα που είχαμε χτες, θα δείτε ότι οι παιδιά από τα επαγγελματικά λύκεια έχουν εισαχθεί και στις σχολές που έχουμε συνηθίσει να λέμε υψηλή ζήτηση. Mm-hmm. Στα πολυτεχνία, στις ιατρικές, στις γεωπονικές σχολές. Mm-hmm. Στο 5% των θέσεων. Άρα, ποιο είναι το μήνυμα που θέλω να δώσω στην κοινωνία. Γιατί 5 και όχι λίγο παραπάνω. Ξέρετε τι αντιστάσεις έχουμε για αυτό το 5. Από ποιους. Από την καθηγητική νομεκλατούρα. Από την αντίληψη, να το πω έτσι πιο κομψά, ορισμένου μέρους της κοινωνίας που λέει αυτές οι σχολές είναι για τα παιδιά του γενικού λυκείου. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν και άνθρωποι που είναι στην εκπαίδευση. Δεν το πιστεύω αυτό που λέτε και θέλω να σας κοντράρω λίγο. Δεν υπάρχει φλουαρτιστική κοινωνία. Υπάρχουν συμφέροντα, τάξεις, ομάδες, άνθρωποι. Γι' αυτό σας είπα, η καθηγητική νομεκλατούρα των πανεπιστημίων δεν θέλει κάτι τέτοιο. Διότι αν έχω ένα σχολείο, το οποίο είναι ένα καλό γεροκτηριοτροφικό τμήμα, το οποίο δουλεύει με τα εργαστήριά του κτλ., έχω δύο νίκες. Πρώτον, έχω ένα καλό μαθητή, ευχαριστημένο. Αυτό εννοώ καλό μαθητή, ευχαριστημένο. Ξέρει τη δουλειά να πάει στιγμή να πάει ή να δημιουργήσει ή να χτίσει ή να εργαστεί σε μια γεωκτηριοτροφική μονάδα, στη ζωική ή στη φυτική παραγωγή. Και αν θέλω, κάποια στιγμή μπορώ να κάνω και την ίδια στιγμή ακόμα και το άλμα μου στην τριτοβάθμια. Γιατί να μην έχω από εκεί λοιπόν πρημοδότηση και να έχω από το γενικό λύκειο. Αυτό είναι το στίχημα με το οποίο θέλουμε να αναμετρηθούμε. Λέμε λοιπόν στα παιδιά και στον καλό μαθητή, σε πολλά εισαγωγικά. Επιμένω στη γεωπονική, όπως βλέπετε στη Γεωργία ιδιαίτερα. Το θεωρώ κομμάτι ανάπτυξη. Και επιμένετε, γιατί και εμείς επιμένουμε. Το στίχημα που θέλουμε να περάσουμε, να το κερδίσουμε μάλλον, είναι ότι και ο καλός λεγόμενος μαθητής να πει ναι, μου αρέσει αυτό. Μου αρέσει η κομμωτική. Μου αρέσει η αγροτική παραγωγή. Mm-hmm. Μου αρέσει το επάγγελμα του ψυκτικού. Θα πάω εκεί και αν τα καταφέρνω, οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Μπορώ να πάω και στο Πολυτεχνείο, μπορώ να πάω και στην ιατρική, μπορώ να πάω και στην γεωπονική. Mm-hmm. Άρα, τι λέμε, διάλεξε αυτό που σου αρέσει και όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Εργαστήρια, Υπουργέ. Το δεύτερο. Έχω εργαστήρια για να δουλέψουν τα παιδιά μαζί με τους καθηγητές τους, πραγματικά για να μπορούν να μπουν με καλύτερες συνθήκες στην αναζήτηση εργασίας και να πει είμαι ψυχτικός και είμαι ψυχτικός. Έχουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις πολύ καλά εργαστήρια. Για να μην πάω στη διαδικασία της ιδιωτικής εκπαίδευσης, η οποία είναι σου παίρνει τα λεφτά και άστρα μην πω το στοίχημά μας είναι η δημόσια εκπαίδευση να είναι ποιοτική. Το καλό δημόσιο σχολείο για όλα τα παιδιά. Mm-hmm. Έχουμε πολύ καλά εργαστήρια σε πολλές περιπτώσεις, παντού, όχι παντού. Τρέχουμε ένα πρόγραμμα ύψους 70 εκατομμυρίων σε συνεργασία με τις αιρετές περιφέρειες της χώρας για τον εξοπλισμό των σχολείων μας σε εργαστηριακή υποδομή. Mm-hmm. Και άλλες περιφέρειες έχουν τρέξει λίγο περισσότερο, άλλες λιγότερο. Είναι χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Αλλά με το τέλος της χρονιάς που ξεκινάει σε λίγο, νομίζω τα περισσότερα εργαστήριά μας θα είναι πολύ αξιοπρεπή. Αυτή η λογική, η πολιτική. Δεν είμαι πολύ φαν αυτής της ιστορίας, αλλά το λέω πολύ φίλος αυτής της ιστορίας. Το συζητώ. Η σχέση δηλαδή του σχολείου, γιατί το ακούω, με αυτό που λέμε με την αγορά σε επίπεδο συνεργειών, ισχύει, είναι μέσα στο μυαλό σας. Μέχρι πρόπερση δεν υπήρχε. Mm. Τώρα είναι όχι απλώς στο μυαλό μας, είναι σε ένα σχεδιασμός που υλοποιείται. Mm. Εφαρμόζουμε την τάξη της μαθητείας. Δηλαδή, το παιδί τελειώνοντας το σχολείο, mm. παίρνει το απολυτήριο για το πτυχίο του και του λέμε ότι έχεις τη δυνατότητα για ένα χρόνο, για 9 μήνες, να είσαι μαθητευόμενος σε μια επιχείρηση είτε του ιδιωτικού είτε του δημόσιου τομέα. Πληρώνεται από αυτό. Έχει αμοιβή. Είναι το έχει ασφαλιστικά δικαιώματα. Έχει αμοιβή το 75% του κατώτατου μισθού, έχει πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα και επιπλέον ο χρόνος αυτός των 9 μηνών θεωρείται προϋπηρεσία για οποιαδήποτε περίπτωση
χρειάζεται για την άδεια άσκηση επαγγέλματος. Mm-hmm. Πέρσι είχαμε 1.000 παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, φέτος είχαμε 3.000. Τη χρονιά που ξεκινάει τώρα φιλοδοξούμε να ξεπεράσουμε τις 5.000 θέσεις. Πόσα παιδιά έχουν επιλέξει να είναι στην τεχνικο-επαγγελματική εκπαίδευση, στην επαγγελματική εκπαίδευση? Είναι περίπου, κύριε Αρβανίτη, το 1 τέταρτο. Mm. Ποιος είναι ο στόχος να είναι? Θέλουμε να πάμε στο 50-50. Μισά-μισά. Και αυτό που σας είπα πριν, η επιλογή να είναι ελεύθερη. Mm-hmm. Να επιλέξει το παιδί, η οικογένεια εν τέλει, αυτό που του αρέσει. Πώς, για ένα τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω, Υπουργέ. Στα τεχνικά λύκεια, στα επαγγελματικά λύκεια, γίνονται και άλλα μαθήματα εκτός της ειδικότητας. Γλώσσα. Γίνονται τα μαθήματα γενικής παιδείας. Οι καθηγητές οι οποίοι επιλέγονται είναι από άλλο καζάνι ή είναι από το σύνολο της εκπαιδευτικής μας κοινότητας? Είναι οι ίδιοι εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται, είτε είναι μόνιμοι είτε είναι αναπληρωτές, την κουβέντα που είχατε νωρίτερα. Από την ίδια δεξαμενή είναι οι καθηγητές όλων των σχολείων. Και υπάρχει και κινητικότητα. Γίνονται μεταθέσεις, αποσπάσεις από το ένα σχολείο στο άλλο. Mm-hmm. Είναι οι ίδιοι ακριβώς καθηγητές. Αν υπονοείται, αν το επίπεδό τους είναι αξιοπρεπές. Επιτρέψτε μου να πω, επειδή προέρχομαι από αυτό το χώρο, ότι υπάρχει και ισχυρότατη παιδαγωγική κατάρτιση. Το πιστεύω αυτό. Των εκπαιδευτικών της υπονόησα το ένα και πιστεύω αυτό που λέγεται εσείς. Η σελέτη που είπατε πριν, η ΑΣΠΕΤΕ όπως ονομάζεται σήμερα, είναι σχολή που παρέχει παιδαγωγική κατάρτιση. Και ξέρετε, όλοι οι εκπαιδευτικοί της επαγγελματικής εκπαίδευσης την έχουν αυτή την παιδαγωγική κατάρτιση. Ουσιαστικά αυτή η εκπομπή έγινε για να δώσουμε και ένα μήνυμα στα παιδιά πιο πολύ. Όριμα είναι, από τα 16, 15, όριμα είναι, στα 17 ψηφίζουν πια. Να πάρουν και αυτό υπόψη τους. Γι' αυτό κάναμε αυτή την κουβέντα σήμερα εδώ στην Ελλάδα. Αν μπορεί να βγει ένα μήνυμα, είναι ότι το τεχνικό σχολείο, το ΕΠΑΛ, είναι ένα καλό λύκειο που αξίζει κανείς να το διαλέξει. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Και εγώ, να είστε καλά. Διαφημίσεις και ερχόμαστε.